7 Ιουνίου ξεκινούν στα γενικά δίκαια. 21... Μισό λεπτό, κύριε Παντή. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με τον ήχο, το διορθώνουμε άμεσα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παντή, ότι 6 Ιουνίου ξεκινάνε εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Ωραία. Και 7 ξεκινούν, θα μας τα πει τώρα σε πολύ λίγο. Έτοιμος. Είδατε πόσο γρήγοροι είμαστε εδώ στην ΕΡΤ. Τσακ, τσακ. 6 Ιουνίου λοιπόν ξεκινούν οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Και 21 Ιουνίου τελειώνουν. 7 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα γενικά λύκεια και 19 Ιουνίου τελειώνουν. Ουσιαστικά 30 Μαΐου θα έχουν τελειώσει στα λύκεια όλες οι διαδικασίες και θα έχουν τα παιδιά μια εβδομάδα καιρό για να διαβάσουν και να προσαρμοστούν στις επόμενες εξετάσεις. Πότε κλείνουν τα σχολεία? Τα λύκεια κλείνουν 30 Μαΐου. 30 Μαΐου, γιατί ρωτούσαν χθες και διάφοροι φίλοι που έχουν παιδί στο λύκειο. 30 Μαΐου κλείνουν τα λύκεια. Ναι, έχουν τελειώσει τα πάντα. Σταματάνε δηλαδή, τα μαθήματα δηλαδή, όχι κλείνουν. Σταματούν τα μαθήματα και έχουν τελειώσει και τις διαδικασίες για να πάρουν το απολυτήριό τους. Μάλιστα. Επομένως έχει ολοκληρωθεί, 12 Μαΐου είναι που τελειώνουν τα μαθήματα και από 12 Μαΐου έως 30 δίνουν τις εξετάσεις για να πάρουν το απολυτήριό τους. Ενδοσχολικές. Ενδοσχολικές, ναι. Ωραία. Τώρα, είπαμε για τα ΕΠΑΛ, είπαμε για τα λύκεια, πότε είναι η εξετάσεις. Και τα γυμνάσια επίσης ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους 30 Μαΐου και μέχρι τις 12, από ό,τι βλέπω εδώ, γύρω στις 20 Ιουνίου, κάποιες μέρες μέσα στον Ιούνιο τελειώνουν και τις εξετάσεις. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τις εξετάσεις πανελλαδικές. Μάλιστα. Επομένως, φέτος για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια έχουμε το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνουν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές εκτός του σχολικού χρόνου και κερδίζει έτσι το σχολείο περίπου 2 εβδομάδες. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια τον Μάιο ουσιαστικά δεν κάναν μαθήματα. Είχε κλείσει το σχολείο και γινόντουσαν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές μέσα στο σχολικό έτος. Άρα τακτοποιείται λίγο. Μέχρι 10 Μαΐου κάνουν μαθήματα, 11 Μαΐου ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες τελειώνουν για να το... Ναι, τελειώνουν τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου. Και μια εβδομάδα κενό. Μια εβδομάδα τα παιδιά προετοιμάζονται, μαζεύουν το μυαλό τους, κάνουν τις επαναλήψεις, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. 6 στα ΕΠΑΛ, 6 Ιουνίου στα ΕΠΑΛ, 7 Ιουνίου στα γενικά λύκεια. Ωραία, και πάμε τώρα να δούμε στο τι αλλάζει, ποιες είναι οι αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις και πώς θα το καταλάβουμε αυτό ουσιαστικά. Έτσι, είναι μικρές, μεγάλες, λίγο να μας το εξηγήσει. Από πότε ξεκινάνε? Σας ακούμε, κύριε Παντή. Κοιτάξτε, καταρχάς οι μεγάλες αλλαγές είναι ότι για φέτος έχουμε 2 καινούργια τμήματα στο μηχανογραφικό που αφορούν σε εκπαίδευση γύρω από θέματα τουρισμού. Το τμήμα το ένα του τουριστικής... Άντε, επιτέλους. Βεβαίως. Το ένα τμήμα τουριστικής ανάπτυξης επιστήμης είναι στο επιστημονικό πεδίο επιστήμης, οικονομίας και πληροφορικής. Σε ποιες σχολές? Είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά το ένα και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο το άλλο. Εδώ θέλω να πω κάτι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα παιδιά θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω, είναι ένα ενδιαφέρον που πρέπει να το πούμε. Ότι δυστυχώς, ενώ η μεγάλη δραστηριότητα οικονομική της χώρας μας είναι ο τουρισμός, δεν είχαμε μέχρι σήμερα τα τμήματα σε υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακό. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πει εδώ, σε αυτή την εκπομπή, αυτό το θέμα. Και να σας πω και κάτι άλλο, είχε γίνει ένα έγκλημα. Έχει 20% του ΑΕΠ ο τουρισμός και δεν υπήρχε σχολή ανώτατη στην Ελλάδα να εκπαιδεύσει τα στελέχη. Τα στελέχη, να ανεβάσει το επίπεδο των στελεχών που αποτελούν το προσωπικό του τουριστικού προϊόντος. Και τα 2 τμήματα που είχαν δημιουργηθεί στις αρχές του 2000, τα καταργήθηκαν και δεν εφαρμόστηκε ποτέ η λειτουργία τους, δεν λειτουργήσαν, καταργήθηκαν με το νόμο, όπως ξέρετε τότε, με το Αθηνά. Ναι. Επομένως, εμείς επαναφέρουμε τα τμήματα αυτά, γιατί πιστεύουμε στην προοπτική της στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, πρέπει να έχουμε πολύ σημαντικά και υψηλά στελέχη για τον τουρισμό. Η μία αλλαγή είναι αυτή σε ό,τι αφορά τα τουριστικά επαγγέλματα και την ανάπτυξη αυτών. Η δεύτερη αλλαγή είναι 9 τμήματα από αυτά που ήταν μεταβατικά στα ΤΕΗ, τα οποία και αυτά είχαν σταματήσει να παίρνουν φοιτητές και ήταν 20 τμήματα μεταβατικά, συνολικά. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά από τη Σύνοδο των Προέδρων
των ΤΕΗ και μας πρότειναν από τα 20 αυτά τμήματα για ακαδημαϊκούς λόγους έπρεπε να επαναλειτουργήσουν τα 9 αυτά τμήματα. Μάλιστα. Εμείς αυτά δεχτήκαμε την πρόταση των προέδρων των ΤΕΗ και από τη στιγμή που και τα τμήματα, τα ΤΕΗ δέχτηκαν να ενισχύσουν οικονομικά και με προσωπικό αυτά τα τμήματα, το Υπουργείο Παιδείας συμφώνησε και ήδη μπήκαν και αυτά τα τμήματα. Έχετε ενδεικτικά να μας πείτε κάποια από αυτά? Βεβαίως, είναι εμπορίας και διαφήμιση στο ΤΕΗ Αθήνας, αρχιτεκτονικής τοπίου στη Δράμα, κοινωνικής εργασίας στην Πάτρα, οπτικής και οπτομετρίας στο Αίγιο, τουριστικών επιχειρήσεων στην Πάτρα, διεθνούς εμπορίου στην Καστοριά, δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στην Καρδίτσα, εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων στις Σέρες και λογοθεραπεία στην Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα 11 τμήματα που θα μπορούσαν και αυτά, εάν είχαν την ακαδημαϊκή λειτουργία, μπορούσαν δηλαδή να στηρίξουν την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, δεν θα ανοίξουν. Θα πάνε από του χρόνου αυτά, υπάρχει σχεδιασμό για του χρόνου? Θα προχωρήσουμε σε άλλες αλλαγές. Μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Αυτά τα 9 όμως μπήκαν στο μηχανογραφείο. Αλλά έχουμε 11 καινούργια τμήματα στο μηχανογραφείο. 9 συν 2 τουριστικά. Βέβαιως. Τα δύο τουριστικά είναι ανώτατη σχολή. Ανώτατη σχολή είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο. Εδώ φέτος δεν μπορέσαμε να βάλουμε την ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα. Γιατί δεν προλάβαμε. Τι εννοείται? Θεωρητικά στα δύο αυτά τμήματα που είναι υψηλού τουριστικού, ας πούμε, αντικειμένου, καταλαβαίνετε ότι η αγγλική γλώσσα έπρεπε να είναι, μάθημα προαπαιτούμενο εισαγωγής. Δεν μπορέσαμε φέτος να το κάνουμε. Χρονικά. Γιατί αυτό είχε, θα σας πω, σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να έχουμε εισήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν μπορέσαμε να την πετύχουμε. Αχ, άτιμη την γραφειοκρατία με λίγα. Και φέτος δεν θα έχουμε ειδικό μάθημα αγγλικών, όμως ήδη ξεκινήσαμε για του χρόνου να είναι βασικό προαπαιτούμενο. Λέτε για τα φετινά, λέτε για του χρόνου. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από τώρα για του χρόνου για να προλάβουμε και τη γραφειοκρατία, όπως μας εξηγήσατε, και άλλα εμπόδια. Είναι κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να περιμένουμε για του χρόνου? Γενικά γίνεται μια ριζική αναμόρφωση του λυκείου και υπάρχει και μια στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων υπάρχει μια συζήτηση. Έχει το θέμα, ναι. Να ξέρετε ότι και αυτό είναι μια απόφαση, μια πρόταση που κάνουμε συνεχώς σαν Υπουργείο Παιδείας και ο Υπουργός ο κ. Γαβρόγλου. Έχουμε πει ότι ποτέ δεν θα ευνηδιάσουμε τον κόσμο. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση θέλουν να έχουν μεγαλύτερο βάθος εφαρμογής. Αν ό,τι λοιπόν αλλάξουμε φέτος, αυτό θα ισχύσει, και μιλάω τώρα για μακροπρόθεσμες αλλαγές, μεγάλες αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής, όχι για τροποποιήσεις του υπάρχοντος συστήματος. Οι αλλαγές λοιπόν είναι μεγάλες για να μπαίνουν τα παιδιά χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά με το βαθμό του απολυτηρίου. Είναι αλλαγές που θα εφαρμοστούν σε 3 χρόνια από τώρα. Δηλαδή θα ξεκινήσουν φέτος, θα ισχύσουν για την πρώτη λυκείου. Υπάρχει συνένεση σε πολιτικό επίπεδο για αυτές τις αλλαγές? Να σας πω, χθες είχαμε μια εκπληκτική, πάρα πολύ σημαντική συζήτηση στη Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου ήταν όλοι οι προηγούμενοι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου, όπου φαίνεται να υπάρχει σημαντική δυνατότητα συνένεση σε αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, κύριε Παντή, υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που λέει ότι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ζήτησε εισαγγελική παραγγελία για το ζήτημα της παράνομης έκδοσης τίτλων σπουδών από ιδιωτικό σχολείο για μαθητές που φοιτούν στο σπίτι τους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι ξέρετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ομοσπονδία παρακολουθεί τα πράγματα από πολύ κοντά και γνωρίζει. Όταν γίνονται αίτηση, τώρα δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί το Υπουργείο σε αυτά τα θέματα, όταν γίνεται αίτηση για κατηδίαν διδασκαλία, αυτό γίνεται για παιδιά τα οποία είναι με ειδικές ανάγκες και έχουν εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι το Υπουργείο έχει ένα μηχανισμό που ελέγχει τις αιτήσεις αυτές. Τώρα, εάν κάτι συμβαίνει εκεί και τα λοιπά, θα το δούμε στο πλαίσιο και ολόκληρο του μηχανισμού του Υπουργείου Παιδείας
που γνωρίζει τα πάντα και έχει συγκεκριμένους κανόνες για να δίνει την κατεξαίρεση διδασκαλία, ατομική διδασκαλία ατόμων. Κλείνοντας, μιας και μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Ψηλό σκανδαλάκι πάντως μοιάζει τώρα, όσο το διαβάζω, δεν, είναι, δεν υπάγεται καθόλου σε αυτά που λέτε. Ναι, εμείς πάντως να ξέρετε ότι όταν δίνουμε, τη δίνουμε αυτή τη δυνατότητα με συγκεκριμένους κανόνες. Μιας και μιλήσαμε έτσι για την ιδιωτική εκπαίδευση, θα ήθελα να σας πω και κάτι. Ότι για πρώτη φορά φέτος και η Σχολή Πυροσβεστών εισάγεται στη διαδικασία του μηχανογραφικού και οι σχολές λιμενικές. Και αυτό είναι καινούριο. Πλέον μπαίνουν τα παιδιά με πανελλήνιες εξετάσεις και στο λιμενικό σώμα. Είναι μια προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως ξέρετε, και από εμάς. Και φέτος ανοίγουμε και αυτή τη δυνατότητα ώστε να μπαίνουν τα παιδιά με αυτή την αξιοπιστία που έχει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωραία, επειδή έγινε λόγος για την ιδιωτική εκπαίδευση, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η τοποθέτηση, η γραμμή, η λογική που θα ακολουθήσει το Υπουργείο, ποια είναι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Σχολές, πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, διότι όπως γνωρίζετε και μέσω του συντάγματος αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και πότε στο μέλλον και αν υπάρξει τέτοια συνταγματική αλλαγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα και επομένως το Υπουργείο Παιδείας δεν το βλέπει το ζήτημα. Υπάρχουν προτάσεις και το ξέρετε από διάφορα πανεπιστήμια για να κάνουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά. Αυτές οι προτάσεις εξετάζονται και από την ΑΔΥΠ που είναι η αντίστοιχη, ο αντίστοιχος φορέας που να κρίνει την επιστημονικότητα των προτάσεων και από εμάς σαν Υπουργείο για να δούμε αν νομικά ή όχι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν ήταν προβοκατορική ερώτηση. Είναι... ρωτάει το κοινό, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ναι, μεταφέρουμε τις αυτή τη στιγμή δεν ερωτήσεις του κοινού. Θα σας πω κάτι όμως το οποίο είναι, ξέρετε ότι ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια μας και στην τριτοβάθμια και στα ΤΕΗ σε σχέση με τον αριθμό που δίνει εξετάσεις είναι πολύ κοντά. Δηλαδή δίνουν 80.000 και μπαίνουν 75 στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Αυτό τώρα είναι απαραίτητος καλό. Όχι, δεν το λέω ως καλό. Το λέω για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει και υπερβολικός αριθμός ατόμων που θα μπορούσαν να στηρίξουν ιδιωτικά, καταλάβατε, ιδιωτικά σχολεία σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Να κύριε πω Παντή. Και κάτι άλλο, ναι. Ότι φέτος επεκτείνουμε και κάποιες επιπρόσθετες παθήσεις για την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το επιπλέον 5%. Δηλαδή, δεχτήκαμε την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας να ενσωματωθούν και άλλες παθήσεις στις σοβαρές που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να μπουν με ένα ποσοστό στον αριθμό των εισακτέων, καθώς επίσης και δώσαμε δυνατότητα χρήσης 2 ετών του 10%. Μάλιστα. Αυτό για να το πω λίγο να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει. Εάν εγώ δώσω φέτος εξετάσεις, πάρω 15.000 μονάδες, αλλά δεν μπω στη σχολή, στο τμήμα που ήθελα, κρατάω αυτή τη δυνατότητα και μπαίνω με ένα 10% την επόμενη χρονιά, εάν η βαθμολογία η επόμενη χρονιά είναι χαμηλότερη και μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Αυτό δεν ίσχυε. Ίσχυε, απλώς αυτό γινόταν κάθε φορά. Εμείς το παγιοποιούμε σαν ισχύον σύστημα και του δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει και να μην αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Εάν κάποιος θέλει το 5, το 3, το 8, το 10, να μην αλλάζει αυτό. Να, και τώρα είπατε για τη σχολή στοιχείο και διαμαρτύρονται, λέει, να έπρεπε να γίνει στην Κρήτη. Εδώ έρχονται μηνύματα. Για ποιο πράγμα? Για τη σχολή την τουριστική. Κοιτάξτε. Καλά, θα τσακωθούν όλοι μεταξύ τους. Αυτό έχει να κάνει με ακαδημαϊκά κριτήρια και θέλω. Ας γίνει τώρα, παιδιά, ας γίνει. Όχι, και ας θέλω γίνει... να είναι κατανοητό. Επειδή τα τμήματα αυτά πάνε κοντά σε τμήματα οικονομίας, γιατί ουσιαστικά είναι η διαχείριση οικονομική των τουριστικών μονάδων κτλ. Υπάρχει το τμήμα οικονομίας Τριχείο, το οποίο ήδη έχει ένα μεταπτυχιακό για τουρισμού και εκεί πάει και δένει, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστούν νέα μέλη ΔΕΠ. Μάλιστα. Και νέα οικονομικά. Μια κουβέντα είπε ο άνθρωπος. Όχι, σας λέω πώς γίνεται. Κύριε Παντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Και πάμε. Ανοίγουμε το φάκελο νερό.